χιλιόμετρα, οι λεμβούχοι δεν διανύουν πάνω από 100 χιλιόμετρα την ημέρα. Το να είσαι ναυτικός είναι επίσης τρόπος ζωής και το σκάφος είναι επίσης ένα σπίτι. Τώρα θα σας παρουσιάσω τη Μελίσσα και τον αδελφό της, τον Τζόναθαν. Ζείτε στη βάρκα, αυτό είναι το σπίτι σας, έτσι? Ναι. Θα μας ξαναγήσετε? Εδώ είναι η κουζίνα. Α, πολύ άνεση. Καλημέρα σας. Γεια. Εδώ είναι το σαλόνι. Και αυτή η τραπεζαρία. Υπάρχει επίσης ένα μπάνιο με μπανιέρα και τρία υπνοδωμάτια. Εδώ αυτό είναι της Μελίσσα. Λίγο δύσκολο να μπεις, έτσι? Υπάρχει χώρος ακόμα και αν η Μελίσσα κληρονόμησε τον καταψύκτη. Ζώντας σε μια βάρκα και με ταξίδι όλο το χρόνο θα πρέπει να χρειάζεται οργάνωση. Ο καταψύκτης είναι πρακτικός. Αλλά για την υδροδότηση τι γίνεται? Σε κάθε διέλευση από διόρυγα έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές. Και για το σχολείο, Τζόναθαν, πώς το πας? Την Παρασκευή ο πατέρας μου έρχεται και με παίρνει. Και την Κυριακή με ξαναπάει στο οικοτροφείο. Πας σε οικοτροφείο? Και για το ταχυδρομείο έχετε κάποια συγκεκριμένη διεύθυνση? Υπάρχει μια διεύθυνση στους γονείς μου, στο θείο, τη θεία. Και μας τα στέλνουν όλα εδώ. Και καταφέρνετε να κάνετε οικογενειακές γιορτές? Ναι, το καλοκαίρι στείνουμε ψησταριές κατά μήκος του νερού, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα. Βλεπόμαστε που και που. Ο Ιμπέρ κατάφερε να έχει οικογενειακή ζωή επειδή ταξιδεύει μόνο στο Βέλγιο. Αλλά κάποιοι λεμβούχοι πλοηγούν σε όλη την Ευρώπη και συχνά λείπουν για πολλές εβδομάδες. Δεν είναι εύκολο επάγγελμα. Οι περισσότεροι λεμβούχοι εργάζονται για λογαριασμό τους. Έτσι κάνουν οι ίδιοι τα πάντα για τη βάρκα. Οδήγηση, καθάρισμα και επισκευές. Και πρέπει συνεχώς να ψάχνουν να βρουν εργασία. Στην αγορά κάθε ένας πρέπει να ψάξει για το ταξίδι του. Παρίσι, Δουνκέρκη, με 2.000 τόνο σιτάρι. Ποιος θα το πάρει? Κανείς? Τότε είναι για το Μαρσέλ. Ζαμί, μάντεψε που είμαι. Α, δεν καταλαβαίνω. Μοιάζει με τον πύργο του Άιφελ. Στην Έφερα! Είναι ένα κτίριο που κτίστηκε την ίδια εποχή στα τέλη του 19ου αιώνα. Ξέρεις τι είναι? Ασανσέρ για βάρκες. Είμαστε ακόμα στο Βέλγιο, στο παλιό κεντρικό κανάλι. Το σκάφος μας δεν μπορεί να κινηθεί εδώ. Είναι πάρα πολύ στενά. Αλλά θα μπορέσει αργότερα. Αυτή η ανύψωση λειτουργεί όπως ακριβώς και τον προηγούμενο αιώνα. Χρειαζόταν έναν ελιγμό. Ανελκυστήρες, καθώς διασχίζεται το κανάλι, υπάρχουν τέσσερις. Έχουν κηρυχθεί εθνική κληρονομιά από την UNESCO. Αυτή η βάρκα θα κατέβει 17 μέτρα μέσα σε λίγα λεπτά. Εδώ δεν έχουμε κινητήρα ούτε ηλεκτρισμό. Αυτός ο ανελκυστήρας λειτουργεί σαν μια γιγάντια ζυγαριά. Η συσκευή αποτελείται από δύο δίσκους. Ο ένας πέφτει, ο άλλος ανεβαίνει. Για να καταλάβουμε πώς, πρέπει να πάμε παρακάτω. Κάθε μία από δύο δεξαμενές ακουμπά πάνω σε ένα τεράστιο έμβολο. Λόγω του βάρους, το ανώτερο επίπεδο πιέζει το έμβολο, το οποίο ανεβάζει το διπλανό έμβολο. Και όλα λειτουργούν με το νερό έτσι απλά. Ελάτε, θα σας δείξω ένα σωλήνα. Οι δύο δίσκοι πάνω και κάτω βασισμένοι σε δύο τεράστιες σύριγγες που περιέχουν νερό και που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με αυτόν εδώ τον αγωγό. Ο δίσκος που βρίσκεται ψηλότερα πιέζει με όλο το βάρος του το έμβολο, το οποίο με τη σειρά του θα ασκήσει πίεση στο υγρό το οποίο είναι μέσα στον κύλινδρο. Αλλά όπως η βαλβίδα είναι κλειστή, τίποτα δεν κινείται. Αν ανοίξουμε τη βαλβίδα, το υγρό φεύγει προς την άλλη σύριγγα. Υπό την επίδραση της πίεσης, αυτό το υγρό πιέζει το έμβολο όπως προηγουμένως και αποβυθισμένο ανασηκώνεται συμπαρασύροντας και τον άλλο δίσκο. Ναι, αλλά αν το κάτω σκάφος είναι βαρύτερο από το πάνω, τι κάνω για να ανέβω τότε? Μην ανησυχείς. Όποιο και αν είναι το βάρος του σκάφους, το βάρος της δεξαμενής παραμένει το ίδιο. Αυτή είναι η αρχή του Αρχιμίδη. Επίδειξη. Εδώ η λεκάνη ζυγίζει 3 κιλά. Εάν σε αυτή τη δεξαμενή θέλουμε να τοποθετήσουμε μια μαούνα 200 γραμμαρίων, η μαούνα θα εκτοπίσει έναν όγκο νερού που το βάρος του θα είναι ίσο με το δικό της, δηλαδή 200 γραμμάρια. Τέλος, ο δίσκος με τη μαούνα ζυγίζει πάντα 3 κιλά. Αν τώρα στο δίσκο τοποθετήσω ένα σκάφος των 300 γραμμαρίων, για παράδειγμα,
Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η Μαούνα θα εκτοπίσει έναν όγκο νερού του οποίου το βάρος είναι ίσο με τους σκάφους, άρα 300 γραμμάρια νερού. Η Μαούνα και ο δίσκος ζυγίζουν πάντα 3 κιλά. Και πώς θα το κάνουμε έτσι ώστε πάνω ο δίσκος να είναι βαρύτερος και να οθεί το έμβολο? Για να σταματήσει το ασανσέρ, ο μηχανικός κλείνει τη βαλβίδα που βρίσκεται κάτω ακριβώς από το σύστημα. Αλλά δεν την κλείνει οποιαδήποτε στιγμή. Την κλείνει όταν η στάθμη του νερού, σχετικά με τη δεξαμενή που ανεβαίνει, είναι ελαφρώς κάτω από τη στάθμη της αναντής του καναλιού. Την ίδια στιγμή που το επίπεδο του νερού για τη δεξαμενή που κατεβαίνει είναι ελαφρώς πιο πάνω από το επίπεδο του νερού στην κατάντη του καναλιού. Για να το περάσει η Μαούνα, θα πρέπει να τοποθετήσετε στο ίδιο επίπεδο τους δίσκους. Αυτό γίνεται αυτόματα όταν ανοίξουν οι πόρτες. Αυτός ο δίσκος γεμίζει κατά ένα μέρος. Αντιστρόφως, αυτός εδώ αδειάζει λίγο. Στη συνέχεια, οι Μαούνες περνούν και αντικαθίστανται από άλλες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ. Όπως έχουμε προσθέσει νερό εδώ και έχουμε αφαιρέσει εδώ, το πλοίο που βρίσκεται κάτω είναι βαρύτερο από αυτό που βρίσκεται πάνω. Ο μηχανικός ανοίγει τη βαλβίδα, αυτή η δεξαμενή ανεβαίνει και η άλλη κατεβαίνει. Για να ανοίξει η βαλβίδα αρκούν μόλις 2 ή 3 στροφές με τη μανιβέλα. Στη συνέχεια ο μηχανικός παρακολουθεί τον ελιγμό. Οφείλει να εξισώσει τη θέση των δεξαμενών με ακρίβεια 1/100. Για να το καταφέρει, έχει τη βοήθεια αυτού του κέρσορα. Άρα, μπορεί να ανοίξει τις πόρτες. Για να σηκώσει αυτές τις πόρτες 10 τόνων, δεν υπάρχει μοτέρ. Όλα γίνονται χάρη στο νερό από το κανάλι. Από την κατάντη προς την ανάντη του ανελκυστήρα, το νερό βρίσκεται υπό πίεση και παρασύρει ένα σύστημα από τροχούς και έμβολα, το οποίο θα επιτρέψει να σηκωθούν οι πελώριες αυτές πόρτες. Το πρόβλημα είναι ότι το παλιό κεντρικό κανάλι είναι πολύ μικρό για τα μεγάλα σύγχρονα πλοία. Μπορεί να το διασχίσουν μόνο σκάφη των 300 τόνων. Στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του 60, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν την κατασκευή ενός κεντρικού καναλιού. Αυτό είναι πλωτό από σκάφη έως 1.350 τόνους. Και για να αντικαταστήσει τους 4 υδραυλικούς ανελκυστήρες, έκτισε ένα γιγάντιο ανελκυστήρα, το μεγαλύτερο στον κόσμο. Πάμε να τον δούμε από κοντά. Επίσκεψη επιτόπου. Είναι εντυπωσιακό. Μεταξύ των Λουβιέρ και Θιού υπάρχουν 73 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Από το παλιό κανάλι οι Μαούνες περνούσαν αυτό το εμπόδιο σε 6 φάσεις. Με 2 διόργειες και 4 ανελκυστήρες. Χρειάζονταν 5 ώρες για αυτή την απόσταση. Το νέο κανάλι, το οποίο χαράζει περίπου την ίδια πορεία με το παλιό, επιτρέπει σε έναν ενιαίο ανελκυστήρα να ανέβει ή να κατέβει σε μία φορά τα 73 μέτρα. Τι παίρνει τον περισσότερο χρόνο σε αυτή τη λειτουργία? Ο ελιγμός προσέγγισης. Οι πόρτες ανοίγουν για να πραγματοποιηθεί η διασταύρωση μεταξύ των καναλιών και τον δίσκο από το ασανσέρ. Το πλοίο παίρνει θέση και μένει αγκυροβολημένο για περισσότερη ασφάλεια. Στη συνέχεια, οι πόρτες κλείνουν και εμείς βεβαιώνουμε τη στεγανότητα της δεξαμένης. Δεν έχει διαρροές, έτσι? Εδώ είμαστε! Κοίτα, μου φαίνεται απίστευτο! Πηγαίνουμε προς τα πάνω και κάθετα με πλοίο. Ανάβαση στα 73 μέτρα. Κάνει μόνο 7 λεπτά για να φτάσει προς τα πάνω. Όπως και στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχουν 2 δεξαμενές. Αλλά μόλις ολοκληρωθεί αυτή η εργασία, λειτουργούν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Οι καμπίνες δεν βασίζονται σε έμβολα, αλλά έχουν κρεμαστεί από τεράστια καλώδια χάλιβα. Για κάθε καμπίνα υπάρχουν 144 καλώδια. Εδώ όλες οι διαστάσεις είναι τεράστιες. Φανταστείτε, το πλοίο, το φορτίο, το νερό και το βάρος του σκάφους φτάνουν τους 8.000 τόνους. Πώς μπορεί και τους σηκώνει ο ανελκυστήρας? Ο ανελκυστήρας λειτουργεί όπως και οι άλλοι ανελκυστήρες, χάρη σε αντίβαρα. Ο δίσκος έχει βάρος 8.000 τόνων. Είναι συνδεδεμένος με 8 μπλοκ από 1.000 τόνους το καθένα. Αυτό καθιστά τα αντίβαρα και τη δεξαμενή σε μόνιμη ισορροπία. Για να μετακινήσουμε το δίσκο, απαιτείται μια μικρή δύναμη επιπλέον που θα υπερνικήσει την αδράνεια της δεξαμενής και την τριβή των καλωδίων και των τροχαλιών. Έτσι,
Δεν περνάμε τον χρόνο μας με το να προσθέτουμε και το να αφαιρούμε τα αντίβαρα. Κινητήρες περιστρέφουν τις τροχαλίες από τη μια ή από την άλλη μεριά και η στάθμη της δεξαμενής αυξάνεται ή μειώνεται. Ολόκληρο το σύστημα λειτουργεί και ελέγχεται από την κορυφή όπου βρίσκεται και το μηχανοστάσιο. Κοιτάξτε, μια τεράστια αίθουσα που έχει τις διαστάσεις ενός γηπέδου ποδοσφαίρου. Ορίστε ένας από τους κινητήρες που μας έλεγε Ζαμί. Έχουν 4 σε κάθε δεξαμενή. Καθένας από αυτούς τους κινητήρες αναπτύσσει ισχύ 550 ύπων. Την αντίστοιχη δηλαδή 5 αυτοκινήτων. Αυτοί οι κινητήρες κινούν τεράστιες τροχαλίες που παρασύρουν καλώδια πάνω στα οποία είναι κρεμασμένες οι δεξαμενές. Αυτή τη στιγμή κάτω από τα πόδια μας η μία από τις δεξαμενές ανεβαίνει. Βλέπεις, Ζαμί, ανεβαίνει. Πώς μπορούμε να τη σταματήσουμε? Το σύστημα των φρένων γίνεται μέσω των μηχανών. Επιβραδύνουμε με δεδομένο την αρχική ταχύτητα μέχρι σχεδόν να σταματήσει. Όταν είναι σχεδόν σταματημένη, μπαίνουν σε εφαρμογή τα δισκόφρενα και όταν ακινητοποιηθεί εντελώς, χρησιμοποιούνται φρένα με ταγάκια, όπως το χειρόφρενο σε ένα αυτοκίνητο. Όμως ένα αυτοκίνητο δεν αιωρείται στο κενό. Έτσι, για λόγους ασφαλείας, παίρνονται όλα τα μέτρα. Για τη διατήρηση των καλωδίων δεν λειτουργούν ούτε στο 1/10 των δυνατοτήτων τους. Συνήθως τα συστήματα είναι επίσης διπλά. Υπάρχουν δύο τύποι των φρένων, διάφορες μέθοδοι εντοπισμού του ίδιου φαινομένου, με εντελώς διαφορετικά μέσα. Έτσι κανονικά δεν υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού στο ασανσέρ. Για να ανέβουν οι βάρκες από τη μία λεκάνη στην άλλη, υπάρχουν επίσης οι επικλινείς σχεδίες. Αυτή του Βελγίου φτάνει τα 1500 μέτρα μήκος. Οι κάδοι έχουν ρόδες και τους τραβούν κατά μήκος της πλαγιάς για να φτάσουν 68 μέτρα πάνω. Προφανώς είναι λίγο περισσότερο χρονοβόρο. Σήμερα, καθώς ο δρόμος και τα τρένα έχουν κορεστεί, η μεταφορά από το νερό αυξάνεται ταχύτατα. Αλλά τα πλοία γίνονται ολοένα και πιο μεγάλα και δεν περνάνε από παντού. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, τα 3/4 των καναλιών έχουν φαρδίνει σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο, για βάρος έως 1.350 τόνους. Αλλά στη Γαλλία καθυστέρησε και τα μεγάλα πλοία, όπως και το δικό μου, είναι μπλοκαρισμένα. Έτσι πρέπει να επιστρέψω με το ποδήλατο. Α, και τώρα ποιος θα φέρει την άμμο μου, ποιος? Μα έχω άμμο. Λίγο λιγότερη, αλλά έχω. Ναι, στη Γαλλία οι μαούνες είναι λίγο γαλέρες. Η Γαλλία δεν έχει πραγματικά μεγάλο δίκτυο για μεταφορές. Βεβαίως, οι μεγάλες μαούνες 1.350 τόνων μπορούν να ταξιδέψουν στο λεκανοπέδιο του Ροδανού, στη Μοσέλ, το Σικουάνα και το Βορρά. Αλλά εκείνες οι μεγάλες μαούνες δεν μπορούν να περάσουν από τη μία λεκάνη στην άλλη. Έτσι, για χρόνια μιλούσαμε για την επέκταση του καναλιού Ροδανού-Ρήνου. Έργο που εγκαταλείφθηκε. Αλλά ένα μεγάλο κανάλι θα δημιουργηθεί μεταξύ της λεκάνης του Σικουάνα και του Βορρά. Θα πρέπει να επιτρέπει στις μαούνες να πηγαίνουν από τη Χάβρη στο Ρότερνταμ. Ένα άλλο κανάλι που πρέπει να δημιουργηθεί είναι μεταξύ της λεκάνης του Σικουάνα και του Μοζέλα. Θα κάνει τη σύνδεση μεταξύ της Νότιας Γερμανίας και του Ανατολικού μέρους της Ευρώπης. Βιέννη, Βουδαπέστη, Ουγγαρία και πιο πέρα. Η κυκλοφορία των εμπορευμάτων συνεχίζεται να αυξάνεται. Εφόσον οι δρόμοι είναι πλέον κορεσμένοι, υπάρχει ανάγκη να βρούμε λύσεις. Η τάση στην Ευρώπη είναι μάλλον η ανάπτυξη των μεταφορών με το τρένο. Αλλά για πολλά εμπορεύματα με το σκάφος είναι πολύ πιο βολικό. Και οικολογικό επίσης. Για να μεταφέρουμε 1.000 τόνους καλαμπόκι με σκάφος, παταλάμε 1,5 φορά λιγότερη ενέργεια από το τρένο και 5 φορές λιγότερη από το φορτηγό. Αλλά το να προσαρμοστεί ένα ολόκληρο δίκτυο καναλιών στα σημερινά καράβια δεν είναι και τόσο εύκολο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πανέμορφο το κάστρο σου. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κοίτα, ένας φάκελος. Α, έχουμε αλληλογραφία. Τι είναι αυτό εδώ? Άμμος. Λοιπόν, ωραίο θα γίνει το κάστρο σου, αλλά πολύ μικρό. Ναι, βέβαια. Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Ιφαντής. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.